Καλησπέρα. Σάββατο 28 του Μάρτη 2020 το βραδινό μας vlog είναι μια συγκλονιστική επιστολή από μια 20 χρονη φοιτήτρια που έχει θέμα διπροσωπία, θέμα επιβίωσης. Γεια σου κυρία Θέκλα, καλησπέρα αγάπη μου. Νιώθω πως με τα vlog σας μου καλύπτεται ένα κενό και σας ευχαριστώ που βρίσκεστε στην καθημερινότητά μου. Είμαι 20 χρονών. Μεγάλωσα με τον πατριό μου που από την πρώτη στιγμή το φώναζαν μπαμπά, τη μαμά μου και ακόμα δύο μικρότερα τεροθαλή αδέλφια. Από πολύ μικρή ένιωθα μηχανή εμπροστά στους γονείς μου. Δρεπόμουν να παίξω, να τραγουδήσω, να χορέψω, ακόμα και να μιλήσω σε άλλους όταν οι γονείς μου ήταν μπροστά. Μεγάλωσα ασχολούμενη με τη μουσική. Και μάλιστα είχα φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πάντα όμως με πολλά εμπόδια. Φωνές απειλές, παράνοια και ανασφάλιση από τους γονείς μου ότι περνούσα πολλές ώρες με το δάσκαλό μου και ότι ξόδευα πάρα πολλά χρήματα. Οι γονείς μου ποτέ δεν έρχονταν στις παραστάσεις που έπαιζα μουσική. Έλεγαν πως δεν είχαν χρόνο. Οι γονείς μου προτιμούσαν να λιώνω στις κατφετέριες παρά να ασχολούμαι τόσο πολύ με τη μουσική. Παρόλο που είχα και διακρίσεις, ε, στον, δεν λέω ακριβώς με τη ασχολή, για να μην πλώσω ταυτότητά σου, παρόλο, παρόλο που είχα και διακρίσεις ε, ε, στη μουσική και, ε, και, και βραβεία και λοιπά, ε, με τους γονείς μου μαλώναμε πολύ, ενώ ήμουν σωματικά, ψυχολογικά, πνευματικά κουρασμένη. Πάντα ήμουν άριστη μαθήτρια με πολύ κατανόηση από τους καθηγητές μου, ευτυχώς. Ξεκίνησα στα, να δουλεύω στα 16 μου για να καλύψω μερικά έξοδα, κυρίως στον εξοπλισμό που χρειαζόμουν για το όργανο με το οποίο ασχολούμουν, μια και δεν μου αγόραζαν τίποτα. Ακόμα δεν ξέρουν ότι τα αγόρασα αυτά τα πράγματα, τα κρύβω. Και έτσι κατάφερα να πάρω το βραβείο που ήθελα να πάρω. Η καθηγήτρια που μου έκανε μουσική είχε γίνει ό,τι πιο αληθινό υπήρχε στη ζωή μου. Ήξερε πράγματα που κανένας δεν θα τα μάθει ποτέ. Μου στάθηκε καλύτερα και από τη μητέρα μου. Από μόνη μου, δουλεύοντας, έκανα ιδιαίτερα και κατάφερα να μάθω αγγλικά, να μάθω λογιστική, να, να πάρω άδεια οδήγησης, όλα με δικά μου χρήματα. Οι γονεί μου δεν με στήριζα. Σήμερα σπουδάζω σε μια πόλη μακριά από εκεί που γεννήθηκα. Κάτι άλλο από τη μουσική, γιατί μου λένε ότι η μουσική δεν είναι σοβαρό επάγγελμα. Δεν μου αρέσει αυτό που σπουδάζω, αλλά μόνο έτσι θα είχα την οικονομική στήριξη τους. Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι κάποια μέρα θα τελειώσει η σχολή και πλέον διαβάζω μόνο για αυτόν τον λόγο. Αλλά δεν με χαλάει που βρίσκομαι μακριά τους, οπότε αυτό με καθησυχάζει. Κάθε φορά που γυρίζω πίσω, νιώθω πως δεν ανήκω εκεί. Όσες φορές ξεκίνησα να μιλάω στη μαμά μου, ήμουν πάντα η αχάριστη και ο εξυπνάκιας εντός αγωγικών της οικογένειας. Τους έλεγα ότι χρειάζομαι τη στήριξη τους, ότι δεν μπορώ άλλο να με κατακρίνω για τα πράγματα που κάνω, αλλά μάτια. για αυτού ήμουν άχρηστη που κάνω τη ζωάρα μου. Πώς σε ζηλεύουν οι γονείς σου κιόλας? Μπροστά στου φίλου του όμω και τους άλλου συγγενεί ήμουν η ζωηρή έφηβη με στόχους, όνειρα και επιτεύγματα. Ο πατριό μου υπήρξε ήσυχο παρόλο που χρησιμοποιούσε το ποτό για να αποσύρεται. Ποτέ δεν ήταν βίο σωματικά. Έχουμε περάσει και ακόμα περνάμε πολλά όλη η οικογένεια. Οπότε έχω θέμα και με τις σχέσεις μου, ειδικά με το αντίθετο φίλο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα φύγουν από τη ζωή μου, δεν εμπιστεύομαι ανθρώπους και νιώθω ότι είναι όλοι ψεύτικοι. Στην ίδια πόλη, αλλά πιο μακριά από εμένα, εδώ που σπουδάζω, μένουν και κάποιοι συγγενείς μου. Με ρωτάνε πολλές φορές αν έχω σχέση και κάθε φορά κοκκινίζω και λέω όχι. Η αμηχανία υπάρχει πάντα μπροστά στους συγγενείς. Και δεν λέω ψέματα, αφού όσους γνώρισα ένα σκοπό είχαμε, το σεξ, και Πλέον νιώθω ότι δεν κάνω ανθρώπινες ουσιαστικές σχέσεις, νιώθω να εξαπατάω τον ίδιο μου τον εαυτό, νιώθω πως απλά περιπλανούμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχω ξεκάθαρους στόχους, δεν πολεμάω και δεν με παρακινεί σχεδόν τίποτα. Γενικά πιστεύω στο δίκαιο, έχω αξίες, βλέπω τα πράγματα όπως έχουν και δεν είμαι καθόλου φαντασμένη και δεν έχω καθόλου μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Μπροστά στους συγγενείς είμαι πολύ ησυχή, σοβαρή, δεν δίνω δικαιώματα για το, δι, για το οτιδήποτε. Λένε συνήθως ότι είμαι το καλό παράδειγμα για τα άλλα μου αδέρφια. Έχουν παράπονο μόνο πως δεν τους μιλάω πολύ. Δεν μπορώ, πνίγομαι, δεν, δεν έχουμε κοινά. Τα μάτια τους, λες, μου τρυπάνε τις φωνητικές χορδές. ενώ ότι τώρα που σε κοιτάζω σε κάνουν να μιλήσεις, ε? Πού να ήξεραν. Το αντίθετο, το αντίθετο ακριβώ είμαι με την παρέα μου. Επικοινωνιακοί, του κάνω να γελάμε, βγαίνουμε, γελάμε δυνατά, ξενυχτάμε, πίνουμε, καπνίζουμε καμιά φορά, φλεφτάρουμε κτλ. Ακριβώ τα αντίθετα τώρα που σπουδάζω από τι προηγούμενε μου συνήθειε όταν ήμουν μαθήτρια και ασχολούμουν εντατικά με τη μουσική. Επίση δίνω τι πιο ψαγμένε απαντήσει στα ερωτήματα του φίλου μου, του συμβουλεύω και με εμπιστεύονται. Νιώθω λε και ζω δύο διαφορετικέ ζωέ αλλάζω χαρακτήρα, κινήσεις, ρούχα, τόνο, φωνής, λέω τα τέλεια ψέματα, δικαιολογίες και μερικές φορές απορώ με τον εαυτό μου. Είναι όταν βρίσκεσαι με τους συγγενείς σου και με τους γονείς σου, παρουσιάζεσαι ως ένας διαφορετικός άνθρωπος από ότι είσαι όταν είσαι με, του με τους φίλους σου ή μόνοι σου. Μάλλον ήταν θέμα επιβίωσης και μου έμεινε. Κατάντησα χαμελέοντας το χαρακτήρα. Απορώ αν έβλεπαν το άλλο μου πρόσωπο οι μου τι θα γινόταν. Τον τελευταίο χρόνο ενώ έχω φύγει από το σπίτι και είμαι πολύ μακριά στι σπουδέ μου, σκέφτομαι πολύ τι θα απογίνουν τα αδέρφια μου. Γιατί εγώ πολεμούσα, κάθε μέρα γύριζα σπίτι και έτρεμαν τα πόδια από την κούραση μου, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι σε καλό δρόμο και ξέρω τι μου γίνεται πλέον. Έχω τον έλεγχο ακόμα. Τα αδέρφια μου τους βλέπω να έχουν παρετηθεί από τώρα. Δεν παίρνουν την προσοχή που χρειάζονται. Στο σχολείο έχουν απαράδεκτους βαθμού και φοβάμαι ότι μια μέρα θα πέσουν όλα πάνω μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα γυρίσουν μια μέρα όλοι πάνω μου και θα νιώθω την υποχρέωση να τους βοηθήσω όλους. Ευχαριστώ για το χρόνο σας και περιμένω με ανεπομονησία να διαβάσω ή να ακούσω τι έχετε να μου πείτε. Αυτό το email είχε έρθει στις αρχές της χρονιάς, της σχολικής χρονιάς, Οκτώβριο, και έχει έρθει πρόσφατα και ένα update. Γεια σας κυρία Θέκλα, το οποίο ήταν προ-κορονοϊό όμως το update. Ε. Γεια σας κυρία Θέκλα, ελπίζω να είστε τέλεια. Είμαστε μια χαρά στην καρμπή, να, να σας πω. Δεν ξέρω αν την επιστολή μου θα την κάνετε τελικά βλοκ, Ναι, την κάνω σήμερα. Θα σα πω λίγε εξελίξει που με αυτέ ίσω καταλάβετε περισσότερο. Μετά από ένα ταξίδι που έχω κάνει πρόσφατα, μάλλον με αποκλήρωση η οικογένεια μου, αφού πριν πάω, με έπαιρνα συνέχεια τηλέφωνο να το ακυρώσω. Αφού γύρισα σε μια σύντομη συνομιλία με του γονεί μου, μου ανακοίνωσαν ότι θα μου κόψουν τα λεφτά που με έστειλαν για να ζω ως φοιτήτρια, και θα χρησιμοποιώ αυτά που έβγαλα από τις καλοκαιρινέ μου δουλειέ και βλέπουμε, μου είπα. Επίσης μου τόνισαν ότι δεν είναι καλό να ξαναδουλέψω αφού τους κόβει λεφτά το κράτος από κάποια υποστήριξη που έχουν. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλω να έχω οποιαδήποτε σχέση μαζί τους, αφού το μόνο που προσπαθούν να κάνουν, μάλλον, είναι να είμαι μια ζωή εξαρτημένη από αυτούς ολοκληρωτικά. Τώρα τους ανακοίνωσα ότι δεν θα πάω στι ε, στις πασχαλινές διακοπές στο σπίτι. Μου είναι πραγματικά δύσκολο να το χωνέψω ότι για να είμαι ανεξάρτητη θα πρέπει να κόψω κάθε επαφή μαζί του έτσι ώστε να μην ακούω τα παράλογα που μου λένε. Δεν ξέρω πώ να το χειριστώ σωστά. Ό,τι και αν σκέφτομαι να κάνω, βρίσκω εμπόδια. Όχι δουλειά, όχι λεφτά, όχι φοιτητική ζωή, όχι ανεξαρτησία. Και για να καταλάβετε, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο σοβαρό οικογενικό πρόβλημα. Λοιπόν, αγάπη, είσαι ένα από εκείνα τα παιδιά που έχει γεννηθεί σε μια οικογένεια που δεν τριάζεται διαφέρεις πάρα πολύ ως άνθρωπος, τόσο από τη μητέρα σου όσο και από τον πατέρα σου. Από ό,τι κατάλαβα ο πατριός σου ήταν από πολύ νωρί στη ζωή σου και γράφεις και ίδιο ότι το φώναζες από μωρό μπαμπά, οπότε στην ουσία ε, αυτός είναι ο πατέρας σου, δεν, δεν γράφεις κάτι για το βιολογικό σου πατέρα. Δεν, δεν, νομίζω να παίζει ρόλο το γεγονό ότι εσύ είσαι από προηγούμενο γάμο τη μητέρα σου ή από προηγούμενη σχέση τη μητέρα σου, γιατί όπω γράφει και η ίδια παρακάτω και τα ετεροθαλή αδέρφια σου, τα δύο που έχει κάνει η μαμά σου με τον πατριό σου, ε, και εκείνα λε ότι δεν περνάνε καλά. Εσύ είσαι διαφορετική όμω, είσαι διαφορετική και από τη μάνα σου και από τον πατέρα σου και από τα αδέρφια σου. Τώρα το γιατί είσαι διαφορετική δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ε, ένα παιδί όταν γεννιέται, την ώρα τη σύλληψης που δημιουργείται, που γονιμοποιείται το Άριο και δημιουργείται ο νέο άνθρωπο. εκείνη την ώρα μπορεί να τύχουν πάρα πολλές συγκυρίες και επιλογή γονιδίων που θα κάνει, που, θα, που η επιλογή των γονιδίων που θα έχει ο νέος άνθρωπος που θα δημιουργηθεί και από τη μητέρα του και από τον πατέρα του μπορεί να είναι πολύ διαφορετική σε κάθε παιδί. Προφανώς εσύ έχεις πάρει κάποια στοιχεία και από τους δύο βιολογικούς σου γονείς, τα οποία σου έχουν δώσει ε, μια δυναμικότητα ε, και σαφώς ψηλή ευφύεια. Δεν το συζητώ ότι είσαι εξαιρετικά έξυπνη. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο που γράφεις, αυτό φαίνεται από τον τρόπο που περιγράφεις και καταλαβαίνεις τον εαυτό σου, την κατάσταση κλπ. κλπ. Λοιπόν, ε, δεν μοιάζει με τους γονείς σου, δεν μοιάζει με τα αδέρφια σου, γνωρίζω και άλλες τέτοιες Περιπτώσεις. Γνωρίζω και άλλε κοπέλε τέτοιε και άλλα, και άλλα αγόρια τα οποία βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Κυρίω είναι πρώτα παιδιά οικογένει οικογένεια, μεγάλα τα οποία φοβούνται και τη γονεοποίηση ή παθαίνουν τη γονεοποίηση, δηλαδή να αναλαμβάνουν το ρόλο του γονέα για τα αδέρφια τους τα οποία είναι στην ουσία χωρί φροντίδα από του γονεί όπω θα έπρεπε, όπω θα περίμεναν ή όπω θα άρμοζε. Ε, δεν έχει ευθύνη για τα αδέρφια σου. Καμία. Έχει ευθύνη μόνο για τον εαυτό σου. Είσαι 20 χρονών. Είσαι ακριβώ στην ηλικία που είναι η κόρη μου. Ε, θα ήταν καταπληκτικό οι γονεί σου να είχαν γονεϊκά χαρακτηριστικά, να ήταν πιο καλοί γονεί, αν το πούμε έτσι λαϊκά, ή να ήταν πιο ενσυναισθητικοί γονεί, ή να ήταν πιο ψυχοσυναισθηματικά όριμοι οι ίδιοι ώστε να μπορούν να παίξουν γονεϊκό ρόλο σε σένα. Ξέρει, οι γονεί όταν τη χάνει να έχουν στα χέρια του για να μεγαλώσουν ένα παιδί το οποίο είναι φιέστερο από αυτού και έχει μεγαλύτερε ψυχικέ και πνευματικέ δυνάμει από του ίδιου, τρομάζουν. Μπορεί να ζηλεύουν κιόλα αυτό το παιδί και να δρούν και να αντιδρούν με έναν τρόπο κακοποιητικό προς το παιδί. Σε κάποια φάση ενώ διάβαζα την επιστολή σου, σου είπα μήπως σε ζηλεύουν οι γονείς σου. Και τέτοια μοίρα είχαν αρκετά παιδιά prodigy, παιδιά θαύματα, ε, όπως εσύ με τη μουσική ε, έχεις επιτύχει να πάρεις τα βραβεία που πήρες και να πάρεις τα διπλώματα που πήρες, που είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα πάρει κάποιο σε μια τόσο νεαρή ηλικία, έτσι και άλλα νεαρά παιδιά και άλλα μικρά παιδιά και μπορεί, μπορεί να μελετήσει κάποιο και τους βίους τέτοιων παιδιών που είναι ιδιοφυείες. Καταφέρνουν και πετυχαίνουν πράγματα που οι γονεί του ήδη δεν τα καταφέρνουν. Ε, παιδιά θαύματα λέγονται αυτά. Είναι παιδιά με πολύ ψηλό δίκτυο νοημοσύνη σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο στα μαθησιακά. Συνήθω έχουν κάποια ταλέντα, είτε στη μουσική, κάποια άλλα παιδιά μπορεί να έχουν στον αθλητισμό ταλέντο, κάποια άλλα μπορεί να έχουν στο γράψιμο, μπορεί να έχουν στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ. Και είναι παιδιά τα οποία πάνε από πολύ νωρί πάρα πολύ καλά. Θέλω να σου ευπιστήσω όμως λίγο την προσοχή. Αυτές τις μέρες έχω παρακολουθήσει μια σειρά στο Netflix. Είναι The Union Bomber by His Own Words. Είναι η ιστορία του Τέτ Καζίσκι, ενός διαβόητου βομβιστή στην Αμερική, ο οποίος απασχόλησε για δύο δεκαετίες του FBI και το αμερικανικό κοινό, ο οποίος έστελνε βόμβες είτε σε αεροπλάνα είτε σε πανεπιστήμια και του είχαν δώσει αυτή την, την ονομασία Union Bomber. Ή, ε, αυτό το, αυτή η ομάδα που προσπαθούσε να το βρει και λέει έχουν ξοδέψει πόσα εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθεια να ανακαλύψουν ποιος ήταν αυτός ο βομβιστής ο οποίος έστελνε πακέτα βόμβες. Και δε αυτή τη σειρά, είναι The Yuna Bomber by His Own Words. Αυτό ο Τέτ Καζίσκι ήταν ένα παιδί θαύμα, ήταν ένα παιδί πρότιτζι, ο οποίο τελείωσε πάρα πολύ νωρί στο σχολείο. Στα 16 χρόνια το δέχτηκαν στο Χάρβαρτ και γύρω στα 24-25 ήταν αναπληρωτή καθηγητή σε ένα πανεπιστήμιο. ο οποίο ήταν ιδιοφυΐα είναι η ζει ακόμη, είναι σε, στη, στη, φυλακή, υψίστης, σε, στη, φυλακή που έχει την πιο ψηλή ασφάλεια σε όλη την Αμερική, στη Supermax. Τώρα πρέπει να είναι 78 ετών. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί δείχνει πως αυτός ο τόσο ευφυής άνθρωπος, ε, ο οποίος ήταν όντω παιδί θαύμα, Δηλαδή διέφερε από τον αδερφό του, διέφερε από τα άλλα παιδιά στο σχολείο και μάλιστα τότε τον είχαν στείλει από νωρί στο κολέγιο, από νωρί στο πανεπιστήμιο, τον είχαν, είχε πηδήσει τάξει, είχε, είχε skipped class, είχε skipped είχε επιδείξει σχολικές χρονιές, δηλαδή είχε, είχε αφήσει πίσω χρόνια, πώς αυτός ο άνθρωπος όλη αυτή την ιδιοφυΐα κατάφερε ή μάλλον κατέληξε να τη διοχετεύσει στο να κάνει βόμβες. Φυσικά δεν ξέρω την περίπτωση καλά, κάπου λέγεται μέσα στον ντοκιμαντέρ ότι είχε διαγνωστεί και από κάποιον ψυχίατρο, από κάποια ομάδα ψυχίατρου μου τον είδαν ότι είχε σχιζοφρένεια. Δεν ξέρω τι συνέβη και με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι τα παιδιά τα οποία έχουν πάρα πολύ ψηλή νοημοσύνη και έχουν εξαιρετικές επιδόσεις σε κάποιον τομέα από μικρά, ε, Χρειάζεται πολύ, προ, πολύ προσπάθεια από τα ίδια στην περίπτωση που οι γονείς τους είναι κατώτεροι των περιστάσεων και στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς ιδιωφιών παιδιών είναι κατώτεροι των περιστάσεων γιατί αν γεννήσεις ένα παιδί που έχει ένα δίχτυο νοημοσύνης πάρα πολύ ψηλό και εσύ ένα καρονικό δίχτυο νοημοσύνης δεν μπορείς να καταλάβεις το παιδί και χρειάζεται και πάρα πολύ πνευματική οριμότητα, ενσυναίσθηση, πολύ πνευματικότητα για να μην ζηλεύει το παιδί σου που είναι καλύτερο από εσένα. Λοιπόν, η γνώμη μου, αγάπη μου, είναι να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Όχι για αυτού, αλλά για σένα. Ε, δεν είναι κακή ιδέα να ξεκόψει από αυτού. Καταλαβαίνω ότι σαν να και θέλουν να σε ελέγχουν δηλαδή του στυλ χρησιμοποιεί τα λεφτά που έχει βγάλει από τη δουλειά το καλοκαίρι και βλέπουμε, χρησιμοποιείται ώστε να μην έχεις δικά σου λεφτά και αυτοί μετά θα συνεχίζουν να σου δώσουν λεφτά για να σπουδάσουν αυτό που, θες εσύ, που θέλουν αυτοί και όχι αυτό που θες εσύ και να τους ακούς να μην πηγαίνεις εκδρομές με τους φίλους σου, να μην κάνεις φοιτητική ζωή και να σε ελέγχουν. Θέλουν να σε ελέγχουν. Εγώ θα σου έλεγα ότι από τη στιγμή που σπουδάζεις κάτι που δεν γουστάρεις και θα μπορούσε να σπουδάζεις αυτό που γουστάρεις από τη στιγμή που τους άκουσες... ούσα 18 ετών... το καταλαβαίνω... και πήγες να σπουδάσεις αυτή τη σπουδή... που δεν σε γεμίζει και δεν σου αρέσει... η γνώμη μου είναι να φτιάξει το δικό σου πλάνο ζωής. Δηλαδή να βρεις ποια είναι η σπουδή που θέλεις να κάνεις... νομίζω ξέρεις ποια είναι η σπουδή που θέλεις να κάνεις... έχει σχέση με τα ενδιαφέροντα σου και τα ταλέντα σου... Ε, να, να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία... Ε, με τα λεφτά που έχεις από το καλοκαίρι... Μπορείς να συζητήσεις και με τον την ψυχολόγο που θα επιλέξεις και να πεις τη συνθήκη σου και μπορεί ίσω ε, ίσως να σου κάνει και μια καλύτερη τιμή, δεν ξέρω, το, να συζητήσετε μεταξύ σας, να πεις τη συνθήκη σου ποια είναι, ανάλαβε τον εαυτό σου και όταν κάνεις ψυχοθεραπεία θα μπορέσεις να αγαπήσεις τον εαυτό σου, θα μπορέσεις να ενοποιήσεις την ταυτότητά σου, να μην είσαι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, να μην είσαι ο ένας ο άνθρωπος που πάει στην οικογένεια και είναι όπως την ε, 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 Παρθενόπη και ο άλλος ο πραγματικός εαυτός που πάει στην παρέα και είναι πολύ κοινωνικός και ο άλλος ο εξτρίμε αυτός ο οποίος δυσκολεύεται να δεσμευτεί, να δεσμευτεί, δυσκολεύεται να ερωτευτεί και κάνει μόνο σεξ. Δεν είναι κακό να κάνεις μόνο σεξ, αλλά στην ηλικία που είσαι 20 ετών σημαίνει ότι είσαι απογοητευμένη από τους ανθρώπους για να κάνεις μόνο σεξ. Ενώ θα μπορούσες να απολαύσεις ε, μια σχέση συντροφική ή που να σου δώσει περισσότερα πράγματα και να σου μάθει περισσότερα πράγματα όπως, σου μαθαίνουν, όπως μαθαίνουν παιδιά στη σχέση, όχι ότι απαραίτητα θα έπρεπε να είσαι μέσα σε σχέση, αλλά ε, εμένα δεν με προβληματίζει το σεξ χωρίς συνέστημα, με, με προβληματίζει το δεν εμπιστεύω με τους ανθρώπους και γι' αυτό έχω μόνο την πιο επιφανική επαφή που είναι η σωματική. Σου στέλνω την αγάπη μου, ε, είσαι μόνο 20 χρονών, μπορείς να πάρεις τη ζωή σου τα χέρια σου και να είσαι πραγματικά α, ο κυβερνήτης της δικής σου ζωής. Μπορείς να το κάνεις. Σε παρακαλώ πολύ βγάλε παντελώς από το μυαλό σου την έγνοια ότι έχει ευθύνη για τα αδέρφια σου. Για τα αδέρφια σου ευθύνη έχουν οι γονεί σου, οι οποίοι έχουν, είχαν επίση ευθύνη για σένα και δεν τα κατάφεραν. Όμω δεν είσαι εσύ που έχει γεννήσει τα αδέρφια σου. Μην πέσει στην παγίδα να αγωνιοποιηθεί για τα αδέρφια σου, γιατί το γνωρίζω και από ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, έχω ένα πρόσωπο που αγαπώ πάρα πολύ, μια κοπέλα η οποία επίσης ήταν παιδί θαύμα, πρότιτζι, επίσης είναι ευχαίστατος άνθρωπο, επίσης είχε επιτύχει πάρα πολλά στη ζωή τη, η οποία όμως έπεσε στην παγίδα να γωνιοποιηθεί για τα αδέλφια τη σε σημείο που συναισθηματικά να την ξεζουμίζουν για χρόνια και στα 40 της επιτέλους κατάλαβε ότι όλη αυτή την ενέργεια που έχει δώσει τα αδέρφια τη δεν είχε ως αποτέλεσμα να τους βοηθήσει να ξεφύγουν από το φαύλο κύκλο της μιζέρια της οικογένειας. Αντιθέτως, αυτοί έμειναν μες στο φαύλο κύκλο της μιζέρια γιατί ακριβώς τους τέριαζε, γιατί ακριβώς τέριαζαν καλύτερα με τους γονείς της από τη ίδια και συνειδητοποίησε ότι έχει ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο, χρήμα και ενέργεια σε ένα σκοπό χωρίς μέλλον φύλαξε το, την ενέργεια σου, φύλαξε το χρόνο σου, φύλαξε τα χρήματα σου, φύλαξε τον εαυτό σου για να φροντίσεις τον εαυτό σου, να γίνεις εσύ η μητέρα του εαυτού σου και όταν με το καλό και αν με το καλό θελήσεις να γίνεις μαμά, να δώσεις στα παιδιά σου αυτά που δικαιούνται και αυτά που δικαιούσουν και εσύ και δεν σου έδωσαν οι δικοί σου γονείς, επειδή αγάπη μου, συγγνώμη που θα σου το πω, ήταν και είναι λίγοι. Σου στέλνω την αγάπη μου, καλό βράδυ κόρη.